Πολίτης 107.6. Show me the money. Με τον Γιάννη Σιτανίδη και τον Γιώργο Γεωργίου. Χορηγός Ελληνική Τράπεζα. Επιστροφή στο στούντιο του Πολίτη, εκπομπή Show Me The Money στους 107 και 6. Γιάννη Σιτανίδη, είδαμε έτσι λίγο την, πώς επηρεάζει το θέμα στην Ουκρανία την οικονομία, αλλά θέλουμε να δούμε έτσι και λίγα περισσότερα πράγματα πώς επηρεάζει τα ακίνητα. Ναι. Και είναι γι' αυτό που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον διευθύνοντα σύμβουλο της YRFS, τον κύριο Παύλο Λοΐζου. Κύριε Λοΐζου, χαίρετε. Καλώς, Γιώργο, χαίρετε. Είναι έτσι, πάντα πολύ ενδιαφέρον που ακούμε έτσι τις σκέψεις σας πάνω στα ακίνητα και πώς αυτά επηρεάζονται. Είναι για μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Βγαίνουμε, δεν βγαίνουμε από την πανδημία, μπαίνουμε, δεν μπαίνουμε σε παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό πώς επηρεάζει την αγορά ακινήτων? Εντάξει, υπάρχουν, να το σπάσουμε έτσι σε τρία κομμάτια. Ναι. Είτε, επειδή είναι, το πιστεύω θα μας επηρεάσει διαφορετικά, ανάλογα σε ποιο βάθος χρόνου κοιτάζουμε το πρόβλημα. Να ξεκινήσουμε έτσι με το άμεσο, αν θέλετε. Το τι βλέπουμε, να πούμε τα θετικά. Ναι. Υπάρχουν και θετικά. Και τα θετικά είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν ήδη μετακομίσει ή μεταστεγαστεί στην Κύπρο. Οι αριθμοί δεν είναι σίγουροι, αλλά σίγουρα μιλούμε για 2 με 3.000 άτομα. Θα έλεγα πιο κοντά στο 3.000 άτομα. Αυτές οι 3.000 άτομα που έχουν μεταφερθεί στην Κύπρο πρόκειται είτε για υπαλλήλους εταιριών που δραστηριοποιούνται ήδη στην Κύπρο και είχαν γραφεία στην Ουκρανία, Λευκορωσία ή και στη Ρωσία και έχουν μεταφέρει το προσωπικό τους, ή ακόμα και που ήταν σε άλλες χώρες και για κάποιο λόγο έχουν αποφασίσει το προσωπικό εκεί να μεταφερθεί στην Κύπρο. Ξέρουμε ήδη για αρκετές εταιρείες, ειδικά στη Λεμεσόν, που έχουν κλείσει ολόκληρα ξενοδοχεία για να μεταφέρουν το προσωπικό τους και τις οικογένειες. Άρα, άλιστα, ναι, μιλούμε για μια αύξηση, αν θέλετε, στον πληθυσμό ατόμων τα οποία είναι νεαρά, με παιδιά σε πολλές περιπτώσεις κτλ., οι οποίοι είναι πολύ καλά μορφωμένοι και εκπαιδευμένοι, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στην Κύπρο. Που είναι αρκετοί, αν υπολογίσετε αυτό, αν σκεφτεί κάποιος και το μέγεθος της χώρας. Άρα, σίγουρα θα δούμε μία, και το ήδη φαίνεται, μία μικρή αύξηση πάλι στα ενοίκια κτλ. Όσον αφορά νοικιάσεις, και με τα ιδιαίτερα νομίζω θα δούμε και πάνω στα γραφεία, ειδικά στη Λεμεσόν, αυτόν το θετικό αντίκτυπο. Στα αρνητικά, σίγουρα το παζάρι έχει, δεν θέλω να παγώσει, αλλά κινείται πιο αργά, ειδικά για πιο μεγάλες πράξεις. Οι Ρώσοι τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα, αντιπροσωπεύαν περίπου το. Στις μεγάλες αναπτύξεις, μεγάλες επενδύσεις, ένα 10% θα έλεγα ότι είναι πλέον ή ήταν οι Ρώσοι. Εκεί όπου ήταν πιο δραστήριοι ήταν στην αγορά πολυτελώς μονάδων, είτε ονομάζονται διαμερίσματα ή σπίτια, ειδικά στην Λεμεσόν και σε δεύτερο βαθμό στην Πάφο. Ναι. Οπότε το πιο μεγάλο πρόβλημα νομίζω θα το δούμε, ή αντίκτυπο θα το δούμε εκεί. Η εσωτερική αγορά που έχει οδηγεί τον τομέα των ακινήτων στην Κύπρο, έχει επηρεαστεί η στάση του κόσμου, περιμένουν. Είναι και οι τιμές των υλικών πλέον για να χτίσει κάποιος, για να προχωρήσει σε κάποια ανάπτυξη. Ναι, αν μη τι άλλο, το ότι δεν περιμένουν, αν μη τι άλλο, ή δεν το έχουμε δει, σίγουρα έχουν κάποιες αλλαγές, δεν προχωράνε. Δηλαδή, ή που εμπλέκεται ο Ρώσος, ή που ο αγοραστής είναι ή λογιστής ή δικηγόρος, πολύ συγκεκριμένα, που η εταιρεία τους με κάποιον τρόπο, η εργασία τους με κάποιον τρόπο συνδέεται με τη Ρωσία. Εκεί όμως που δεν υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη σχέση, οι τόπακες συνεχίζουν με τις αγορές ακινήτων και λόγος που συνεχίζουν είναι επειδή ακριβώς φοβούνται μήπως και οι τιμές των υλικών ανεβούν ακόμα παραπάνω. Και άρα μεταφερθεί ένα μέρος του κόστους πάνω, ή προσπαθήσουν οι κατασκευαστές να μεταφέρουν ένα μέρος του κόστους πάνω τους. Ή το άλλο είναι ότι φοβούνται και τις τράπεζες ξανά, λίγο φυσικά, και νομίζω ότι δεν υπάρχει και λόγος να υπάρχει αυτή η ανησυχία, αλλά εντάξει, εγώ το λέω αυτό. Οπότε προχωρούν με κάποιες αγορές για να φυλάξουν συναγωγικά τα λεφτά τους με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα.
Άρα θα λέγαμε ότι είναι και θετικό, ναι, αλλά θα έλεγατε. Αυτό είναι το short term. Στη αυτό είναι το short term. Αυτό είναι το short term. Δώστε μας έτσι και λίγο τη μεγάλη εικόνα για να καταλάβουμε. Ναι, 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 εντάξει. Αυτό είπα ότι λέω δύσκολο. Άρα άμεσα, και νομίζω όταν λέω άμεσα, μόνο τρεις μήνες κάπως έτσι θα είναι. Δηλαδή προχωρούν κάποιοι πολύ γλίγορα με αγορές ακριβώς για να φυλάξουν τα λεφτά τους. Πέφτουν κάποιες πράξεις που εμπλέγονταν Ρώσοι μέσα και από την άλλη υπάρχει αύξηση στη ζήτηση για νοικίες. Αν πάμε τώρα στους 6 μήνες με ένα χρόνο, νομίζω ότι εκεί είναι που θα αρχίσουν να φαίνονται τα προβλήματα παραπάνω, όπου οι Ρώσοι γενικά ήταν και είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας της Κύπρου. Όχι μόνο στο κομμάτι του τουρισμού που το 2019 ήταν 800.000 από τα 4 εκατομμύρια σε αφήξεις, αλλά σίγουρα υπάρχει μια μεγάλη ρωσική κοινότητα στην Κύπρο. Ναι. Οπότε, 40.000 περίπου. Άρα αυτές οι 40.000 συν οι συγγενείς τους, αυτές οι 800.000 που έρχονταν στην Κύπρο, συν το ότι πάρα πολλές επενδύσεις στη Ρωσία περνούσαν για φορολογικούς λόγους μέσω Κύπρου κτλ. Όλα αυτά σίγουρα θα πάνε προς τα κάτω, θα μειωθούν με τον αντίκτυπο πάνω στις υπηρεσίες, κυρίως λογιστές, δικηγόρους, θα έλεγα, και κυρίως στη Τηλεμέσο, θα έλεγα αρνητικά. Το άλλο είναι γενικά σαν χώρα. Θα πρέπει, δεν είναι το θα πρέπει, δεν είναι το τι πρέπει να κάνουμε, νομίζω το τι θα γίνει είναι ότι πλέον θα πρέπει να γυρίσουμε πιο δυτικά, αν μπορώ να το πω έτσι, τον προσανατολισμό μας, αφού δεν θα μπορούμε πλέον να κάνουμε τόσες πολλές δουλειές με τη Ρωσία. Η κινέζικη αγορά εδώ και μερικά χρόνια έχει ήδη κοπεί. Mm. Άρα, στην προσπάθειά μας να κάνουμε παραπάνω δουλειές με τους Ευρωπαίους, ναι, μεν εκεί είναι που πρέπει να είμαστε, αλλά από την άλλη, δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο λόγο γιατί οι εταιρείες από την Ευρώπη να προτιμήσουν να κάνουν τις δουλειές τους μέσω Κύπρου. Εν τω μεταξύ, θέλω να πω με τη Ρωσία, όπου υπάρχουν κάποιοι δεσμοί που πάνε πίσω δεκαετίες. Αλλά νομίζω θα πρέπει να το παλέψει περισσότερο. Θα πρέπει να γίνεις πιο ανταγωνιστικός για να μπορέσεις να φέρεις. Και είναι και χαμηλότερο το ποσοστό κέρδους μέσα στην Ευρωζώνη, καθώς είναι και πιο ασφαλής σαν επιλογή. Σωστό. Άρα η μεγάλη απορία πάνω στον κλάδο των υπηρεσιών και τις εταιρείες μας είναι ότι οι εταιρείες μας πρέπει να επικεντρωθούν ακόμα περισσότερο πάνω στο να παράγουν και να προμηθεύουν προϊόντα και υπηρεσίες στο εξωτερικό και δι' στην Ευρώπη. Και νομίζω εκεί θα είναι η μεγάλη δυσκολία, γιατί είναι κάτι το οποίο γενικά δεν κάναμε τόσα χρόνια. Δηλαδή, αν πάρουμε τα τελευταία 20 χρόνια, ο κλάδος των ακινήτων, η γενικά η οικονομία, αλλά ο κλάδος των ακινήτων συγκεκριμένα, απλά στοχεύαμε κάθε φορά μια διαφορετική κοινότητα ή χώρα ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, ήταν οι Άγγλοι στην αρχή της δεκαετίας του 2000, μετά γυρίσαμε στους Ρώσους, μετά γυρίσαμε στους Κινέζους και πιο πρόσφατα μέσω του προγράμματος με τις επενδύσεις και τα διαβατήρια και τα λοιπά, στη Μέση Ανατολή ήταν διάφοροι, κυρίως πάλι θα έλεγα Ρώσοι, Κινέζοι και Άραβες. Ναι. Αλλά οπότε είναι κάπως, ή πάλι θα φανούμε τυχεροί που δεν το νομίζω, να εμφανιστεί ακόμα μια χώρα την οποία θα μέσα εκμεταλλευτούμε, ή θα είναι η αρχή του πλέον να κατευθύνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας προς την Ευρώπη, που νομίζω εκεί θα έχουμε πρόβλημα, επειδή όπως πολύ σωστά είπετε, το περιθώριο κέρδους δεν είναι τόσο μεγάλος όσο ήμασταν μαθημένοι. Και είναι και πιο πολλοί ανταγωνιστές. Και η Ρουμανία προωθεί τη χώρα της, και η Μάλτα, και η Βουλγαρία, η Εσθονία και η Ελλάδα είναι. Μια σχετικά πιο φιλική χώρα, αν θες να στήσεις μια επιχείρηση. Το άλλο πράγμα που ήθελα να ρωτήσω εγώ είναι οι τιμές των ακινήτων σήμερα όσα αφορά το ποσοστό των μισθών μας, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή μήπως έχουμε φούσκα, γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προειδοποιήσει όχι για την Κύπρο αλλά γενικότερα για την Ευρωζώνη ότι πάμε σε φούσκα, ναι, στα ακίνητα. Ναι. Ωραία ερώτηση. Να τη σπάσω σε δύο κομμάτια. Νομίζω ότι το πρόβλημα το οποίο θα αρχίσει να φαίνεται είναι στο υψηλό ποσοστό δανεισμού το οποίο έχει αρχίσει να ανεβαίνει στα νοικοκυριά. Δηλαδή,
αν το πιάσουμε σαν αναλογία του τύπου της κατοικίας με του μισθού, θα έλεγα ότι το να αγοράσει έναν ζευγάρι, μια μικρή, μια νεαρή οικογένεια, μια κατοικία, χρησιμοποιώντας τον όρο κατοικία και όχι σπίτι, είναι κάτι το οποίο ακόμα είναι προσιτό. Το γεγονός ότι το κόστος δανεισμού ήταν μειωμένο τα τελευταία χρόνια, λόγω του ακριβώς, δεν θα πάμε εκεί, αλλά λόγω του ότι τα επιτόκια είχαν πάει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Και ήταν και επιδοτούμενα. Αυτό το έκανε δυνατόν για μια οικογένεια να πάει να αγοράσει μια κατοικία. Το πρόβλημα είναι ότι λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, οι οποίες ήταν ήδη στην αγορά, σε συνδυασμό με την αύξηση τώρα και του τιμών του πετρελαίου, γκάζι, σιτάρι κτλ., σημαίνει ότι τα επιτόκια, τα δανειστικά επιτόκια θα αρχίσουν σταδιακά να ανεβαίνουν. Άρα η απορία η οποία τίθεται είναι κατά πόσον τα νοικοκυριά τα οποία δανείστηκαν αυτά τα λεφτά τα τελευταία δύο χρόνια, όταν τα επιτόκια ήταν τόσο χαμηλά, θα μπορούν να συντηρούν έναν υψηλότερο κόστος δανεισμού. Το είναι το πρώτο. Γιατί και ολόκληρο το υπόλοιπο και τα επιτόκια να μην ανέβουν. Και το υπόλοιπο κόστος φυσικά. Όταν ανεβαίνουν το υπόλοιπο κόστος ζωής. Σωστό. Αλλά θέλω να κάνω την παρέθεση γιατί χρησιμοποιούν τον όρο κατοικία και όχι σπίτι. Γιατί τα σπίτια είναι απλησιάστα. Εκεί είναι η κουβέντα. Οπότε αν την ώρα που έρχεται ο άλλος και λέει ή τα τελευταία 2-3 χρόνια σου λέει μα δεν μπορώ να αγοράσω σπίτι. Η απάντηση είναι ναι, ρε φίλε μου, αλλά γιατί πρέπει να αγοράσει σπίτι για να αγοράσει διαμέρισμα. Γιατί όλοι πρέπει να ζουν σε σπίτι. Και τα διαμερίσματα τα καινούρια. Και δεν μιλώ για εντελώς καινούρια, αλλά για μια πενταετία. Δεν είναι πολύ φτηνά, βέβαια. Δεν είναι και πολύ φτηνά. Όχι. Όχι. Γι' αυτόν τον λόγο εγώ έχω διαμέρισμα του 90, το οποίο αγόρασα και διόρθωσα. Δηλαδή, θέλω να πω, ο λόγος που το λέω, έτσι λίγο αστειευόμενο, είναι ότι δεν μπορούμε όλοι να έχουμε παράπονο ότι δεν έχουμε σπίτι ή δεν έχουμε καινούριο διαμέρισμα στο κέντρο. Επιλογές υπάρχουν. Απλά μπορεί να μας αρέσουν οι επιλογές οι οποίες υπάρχουν. Νομίζω αυτή είναι η βασική διαφορά. Όσον αφορά την αγορά στέγασης. Συγκρινόμενοι με άλλες χώρες, είμαστε σε καλή κατάσταση ή δεν είμαστε σε καλή κατάσταση? Στις Ηνωμένες Πολιτείες διάβαζα τις προάλλες ότι είναι περίπου 7 φορές το κόστος αγοράς κατοικίας είναι περίπου 7 φορές τον ετήσιο μισθό. Ναι. Εμείς ο ετήσιος μισθός στην Κύπρο, ο διάμεσος μισθός, να το πάρουμε έτσι, ο διάμεσος μισθός είχαμε στατιστική υπηρεσία είναι 2.000 ευρώ τον μήνα. Ναι. Ο μέσος είναι 1.500. Να πάμε με το διάμεσο. Ο διάμεσος είναι 2.000 ευρώ. Επί 12.24, επί 2.48, 48 αν το κάνουμε επί 5, αφήστε το 7 λέω της Αμερικής, αν το κάνουμε επί 5, είμαστε σε 240.000 ευρώ. 240.000 ευρώ η μεφαπτώμενη μεταχειρισμένη κατοικία στην έξω από τις πόλεις μας σίγουρα αγοράζεις. Θα έλεγα ότι σίγουρα αγοράζεις και ένα μεταχειρισμένο τριάρι διαμέρισμα. Ναι. Άρα, αν το πάρουμε με τον τρόπο σύγκρισης, είμαστε οριακά εντάξει. Αλλά είναι οριακά. Νομίζω το πρόβλημα το οποίο έχουμε σαν κοινωνία είναι ότι πρώτη φορά έχουμε τόσους πολλούς πλούσιους γύρω μας και φαίνεται παραπάνω η διαφορά μεταξύ πλουσίων και φτωχών ή πλουσίων και μεσαίας τάξης. Η Κύπρος πάντα χαρακτηρίζεται από εδώ ότι όλοι ήμασταν στο μέσο. Ναι. Μέσο και λίγο προς τα πάνω. Ξαφνικά έχουμε σπίτια τα οποία είναι 2, 3, 5 εκατομμύρια διαμερίσματα του ενός εκατομμυρίου κτλ. Τα οποία δεν είχαμε ποτέ μας. Οπότε νομίζω κάποτε παρασυρώμαστε λίγο από εκείνο. Υπάρχει και ένα σχόλιο ακροατή το οποίο ταιριάζει αυτό που λες τώρα, ότι η θετική αύξηση για εσάς, όχι για τους λεμεσιανούς. Προφανώς ήταν σε προηγούμενο στάδιο σχολιάζει, αλλά ταιριάζει το κομμάτι αυτό. Ναι, μπορεί να αυξάνεται η κίνηση στη Λεμεσό και να κινείται η αγορά, αλλά αυτό είναι δυσβάχιστακτο για τους τόπακες, για τους ντόπιους. Το πρόβλημα του να αλλάζει είναι αυτό το οποίο πάντα κάνουμε, το οποίο πάντα τα τελευταία 20 χρόνια. Παίρνει την απόφαση το κράτος να αλλάξει κατεύθυνση η χώρα. Η οικονομία της. Δηλαδή, έχει εδώ τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει μπει ο στόχος ότι τεχνολογία. Μάλιστα, πάμε για την τεχνολογία, έχουν δημιουργηθεί συνδέσμοι, έχουν δοθεί φορολογικά κίνητρα να αναφερθούν εταιρείες από το εξωτερικό, ψηλά στελέχη να φορολογούνται πιο λίγα στο εισόδημα τους κτλ. Πολύ ωραία.
Μάλιστα. Αυτές οι εταιρείες όμως, τη ώρα που βγαίνουν έξω να αγοράσουν, να αγοράσουν υπηρεσίες, δηλαδή να βρουν υπαλλήλους, οι οποίοι πρέπει να έχουν κάποια συγκεκριμένη απόφυτο, δεν βρίσκουν. Άρα τι πάμε και κάνουμε, πάμε και λέμε να αφαίρετε υπαλλήλους από το εξωτερικό και εκείνοι πιάνουν φορολογικά κίνητρα, αφαίρετε τους και εκείνοι. Μάλιστα. Οπότε ο Κύπριος τελικά δεν επιφελείται άμεσα με αυτό το πράγμα. Και ο λόγος είναι ότι τη ώρα που έδωσες, κυρία, τα κίνητρα να έρθουν αυτές οι εταιρείες στην Κύπρο και τα λοιπά, το οποίο πολύ καλά έκαμε, την ίδια ώρα έπρεπε να πάεις πίσω στην ύλη του γυμνασίου και του λυκείου και να τους πεις, ρε παιδιά, πρέπει να πάρουμε τεχνολογία μέσα. Γιατί εγώ σαν χώρα αλλάζω κατεύθυνση. Και άρα όταν αυτά τα παιδιά που είναι 12 χρονών σε 6 χρόνια τελειώσουν το σχολείο και θέλουν να πάνε να σπουδάσουν κάτι, να δώσω και κατεύθυνση εκεί, στα πανεπιστήμια, να έχω παραπάνω θέσεις και να σπρώξω γενικά όλον τον κόσμο. Ώστε σε βάθος 6, 8, 10 χρόνων να τελειώνουν απόφοιτοι κατάλληλοι για να εργοδοτηθούν σε αυτές τις εταιρείες. Εννοείται ότι δεν το κάνουμε. Εδώ η παιδιά δεν άλλαξε κατεύθυνση τα τελευταία 30-40 χρόνια, όχι να αλλάξει για τα τελευταία 3-4. Άρα τι κάνουμε, παράγουμε δασκάλους τη στιγμή που επάσχουμε από υπογεννητικότητα και δεν έχουμε άτομα να σπουδάζουν πληροφορική τη στιγμή που όλη η οικονομία έχει γυρίσει κατεύθυνση και πάμε προς το κομμάτι. Τούτα είναι αυτόν κολ. Πώς θα τα πω διαφορετικά. Και αυτά είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται σε αυτές τις διάφορες αγορές και ειδικά σε ευλόγες στη Λέμεσο. Θα πρέπει να μπουν φορολογίες στα πολύ ακριβά ακινήτα. Όταν κάποιος αγοράζει μια κατοικία 2,5 εκατομμύρια ευρώ, θα πρέπει να πληρώνει όσα πληρώνει και ένας που αγοράζει μια κατοικία των 100.000. Να σας πω ναι, αλλά είναι λίγο διαφορετικό. Ναι. Ήδη πληρώνει παραπάνω, γιατί τα μεταβιβαστικά τέλη είναι 4% επί της αξίας. Άρα, αγοράσει κάποιος 200.000 ευρώ, θα πληρώσει 8.000 κλιμακωτά και αγοράσει 2 εκατομμύρια, θα πληρώσει 80. Το πρόβλημα είναι το ότι πήγαμε το 16 ή το 15 και καταργήσε η Βουλή τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας. Ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας τι είναι? Είναι ο φόρος του να είσαι ιδιοκτήτης ενός ακινήτου. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Επειδή δεν είναι το να αγοράζεις και το να πουλάς ακίνητα, το οποίο θα έπρεπε να φορολογείται μόνο. Θα έπρεπε να φορολογείται η ιδιοκτησία του ακινήτου του ιδίου. Είπε να ακροατήσεις για το παράδειγμα για τη Λέμεσο. Και λέω πίσω. Καλά, το μεγαλύτερος χώρος... μη ανεπτυγμένος, πάνω στον οποίο δεν έχει γίνει ανάπτυξη, είναι πάνω στη λεωφόρο Μακαρίου, απέναντι από το καφετέρια του Κώστα. Είναι το Κώστα Κόφι. Αν πάμε λίγο παραπάνω, στα φώτα του Αριέλ, επίσης είναι μεγάλο τεμάχιο γης, το οποίο δεν έχει αναπτυχθεί. Τα επόμενα φώτα πάλι το ίδιο. Άρα, τι γίνεται εδώ? Στα κέντρα πόλεων έχουμε μεγάλα τεμάχια γης, τα οποία δεν αναπτύσσονται. Και δεν αναπτύσσονται λόγω του ότι δεν υπάρχει κανέναν βάρος. Δεν τους πιέζει κανένας με φορολογίες. Το αγοράσανε 50.000 λίρες, πλέον αξίζει 5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά είναι εκεί. Και αν βάλεις επίσης, ποιοι είναι οι άλλοι ιδιοκτήτες, μεγάλες ακίνητες ιδιοκτησίες αυτή τη στιγμή στην Κύπρο? Αν εξαιρέσουμε τους πλούσιους άτομα ή κάποιες εταιρείες. Οι τράπεζες. Ναι. Έτσι, οι τράπεζες έχουν πέραν το 2-2,5 δις σε ακίνητα στη ιδιοκτησία του. Δαλειοτράπεζες είναι και επενδυτικά ταμεία και φυσικά η εκκλησία. Άρα, ξέρετε, την ώρα που έρχεται άλλος και λέει που λαϊκίζει ότι μα θα φορολογήσεις τον κάμινο των άνθρωπων ο οποίος αγόρασε έναν χωράφι για να κάνει τα αμπέλιν του ή αγόρασε ένα οικόπεδο για το γιο του και την κόρη του. Ναι. Εντάξει, το αμπέλιν του δεν πρέπει να γίνει στο κέντρο της πόλης, βέβαια. Ναι. Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε, άρα οι στρεβλώσεις, οπότε για να πάμε πίσω στην αρχή, αυτός ο πόλεμος, αυτή η καταστροφή η οποία γίνεται στην Ουκρανία θα μας βοηθήσει βραχυπρόθεσμα, γιατί θα έρθει πολλοί κόσμος στην Κύπρο. Εκείνος ο κόσμος που θα έρθει, θα σπρώξει τα ενίκια προς τα πάνω. Την ίδια ώρα, σε ένα βάθος, εγώ λέω, ενός χρόνου θα αρχίσουν να φαίνονται οι αλλαγές, οι δομικές αλλαγές που θα αρχίσουν να πρέπει να γίνονται ή να γίνονται και οι επιπτώσεις τους πάνω σε λογιστικά γραφεία, δικηγόρους, αλλά ακόμα και σε εταιρείες που ασχολούνται με το τουριστικό κλάδο, που είχαν κάποια ξενοδοχεία που είχαν συμφωνίες
κατευθείαν να γεμίζουν με Ρώσους. Άρα θα φανεί εκεί το πρόβλημα. Και νομίζω ότι πιο μετά, εάν το κράτος δεν ενσκύψει στο θέμα της αγοράς ακινήτων, ότι πρέπει να φορολογείται ο πλούτος, το οποίο φυσικά δεν θα το κάνουν. Και η αδράνεια. Και κάνουν και τις επιχορηγήσεις τους για να βγουν πρόεδροι. Ναι. Και η αδράνεια. Και από την... ναι. Και ο πλούτος και η αδράνεια. Η αδρανήσια γη. Ναι. Μα είναι η αδράνεια το πρόβλημά μας, δεν είναι. Πάντοτε το ίδιο πρόβλημα. Ότι είναι πολύ, αλλά είναι πάντα πολύ πιο εύκολο να κάνουμε τα γεωργικά τεμάχια οικιστικά και να αυξάνουμε στους συντελεστές δομήσεις, αντί να αρχόμαστε να αυξάνουμε πληροφορίες, ώστε ακριβώς αυτή η αδράνεια να οδηγήσει κάποιους σε κάποια πράξη. Η οποία κρίση μας ήρθε να μας θυμίσει και πόσο πολύτιμη είναι η αγροτική γη. Δεν μπορούμε να την κάνουμε όλοι οικοδομήσιμη. Τα χρειαζόμαστε τα χωράφια, γιατί πρέπει να τρώμε. Σωστό. Να έχουμε σιτάρια κτλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση και τη συζήτηση. Υπάρχει και ένα θετικό σχόλιο ακροατή, ο οποίος σχολιάζει, λέει μπράβο για την παρέμβασή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Είχαμε μαζί μας τον κύριο Παύλο Λοΐζο, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας WarFS.